Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Λίμπερο 107 και 4. Ο γκουρού της γειτονιάς και πάλι εδώ κοντά σας, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή. 2 με 4 είμαστε εδώ. Μιλάμε μόνο για στοίχημα φυσικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, όπου επιστρέφουμε και πάλι και εμείς στην καθημερινότητά μας, αν θέλετε, όσον αφορά το κουπόνι όπου έχουμε τα πρωταθλήματα. Αλλά επιστρέφουμε και εδώ. Εδώ στην περασμένη εβδομάδα, την Κυριακή, είχαμε λίγο ένα θεματάκι εδώ, το οποίο δεν οφειλόταν βέβαια στο ραδιόφωνο. Ήταν ένα θέμα με το ρεύμα. Κατεργασίες της ΔΕΗ και δεν είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε, να έτσι να περαιτολογήσουμε όσον αφορά την τριάδα που είχαμε δώσει το περασμένο Σάββατο, αλλά ας ελπίσουμε να πάμε καλά και σήμερα στην επιλογή τη σημερινή που θα κάνουμε εδώ στην εκπομπή. Θα υπάρχει φυσικά, σε λίγο θα μιλήσουμε και με Δημήτρη Τανακτσή να μας μεταφέρει και αυτός τις δικές του επιλογές, όπως και αυτός το περασμένο Σάββατο πήγε εξαιρετικά. Όσον αφορά, φαίνεται ότι οι εθνικές μας πάνε περισσότερο εδώ σαν εκπομπή, οι εθνικές, και όχι τόσο τα πρωταθλήματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το δώσουμε ένα τέλος σε αυτή, αν θέλετε, λίγο την ψιλογκίνια όσον αφορά τα πρωταθλήματα. Ξεκίνημα είναι της εκπομπής, έτσι συμπληρώσαμε περίπου ένα μήνα και κάτι, και σιγά σιγά θα μπαίνουμε σε πολύ πιο έντονους ρυθμούς αγωνιστικούς και στοιχηματικούς. Φυσικά θα έχουμε και επίσης ενημέρωση live για τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, ενώ πάνω στην εκπομπή πέφτει και το ντέρμπι ανάμεσα στην Chelsea και τη Manchester United, έτσι στις 2:30. Εδώ θα το μεταφέρω, θα το δούμε αντικειμενικά φυσικά πάντα, έτσι, δεν είμαστε καθόλου Manchester United. Αντικειμενικά θα μεταφέρουμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Chelsea και την Manchester United. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με να δω λίγο τι παιχνίδια έχουμε τώρα σε εξέλιξη για να τα δώσω έτσι προς τον κόσμο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, να δω λίγο τα... Έχουμε και λέμε στη Γερμανία χαμηλές κατηγορίες, Wolfsburg 2, Hannover 2, 1-0. Η Ιαπωνία πρώτη κατηγορία, Tokyo Osaka 0-0, Kawasaki Vissel Kobe 3-3. Στη Λετωνία, Ρίγα Τζελγκάβα 0-0. Συνεχίζουμε πιο κάτω, όπου έχουμε Τουρκία, πρώτη κατηγορία, Κασίμπας Ακισάρ 0-0. Στην Δανία, τρίτη κατηγορία, από ό,τι βλέπω εδώ, Βέτσγκαρντ με την Χάμερμπουρντ 0-1. Χέλερουπ με την Μπροσόι-Μπρότζοκ 0-0. Πάμε λίγο Φιλανδία 2 κατηγορία, Εκένα Σούλου 1-0, Χάκα Ελσίνκι 2-0, FC Κάβα Τιφπί με την Γιάρο 0-0, Φίχ Ελσίνκι Κόκολα 2-1, Γιουβασκίλα με την Κατζάνι 0-0, Σβάιντε Λίγκα, Αρμίνια Μπίλεφερτ Γκρότε Φρίτ 0-0, Χέιντεν Χάιμ Μάδερμπουργκ 1-0, Χόστεν Κιέλ με την Κολονία στο 0-0, χαμηλές Γερμανίας, Αμβούργο 2 με την Λούπο Μαρτίνι 1-0, Μιρεβέργη 2 με την Βικτόρια Ασαφέουζεν είναι στο 1-0. Λοιπόν, πιο κάτω δεν βλέπω κάτι. Ρωσία κατηγορία πρώτη, Ουράλ με την Σαμάρα είναι στο 0-0. Στην Ισπανία έχουμε μια έκπληξη που διαγράφεται. Ρεάλ Μαδρίτη Λεβάντε στο 0-2 το παιχνίδι. Έτσι, στο 7 και στο 13 τα γκολ για τους φιλοξενούμενους με Χωσέ Λουίς Μοράλες και Μάρτι με πέναλτι το 0-2. Ρεάλ Μαδρίτη Λεβάντε 0-2. Σουηδία έχουμε το Μάλμο Χάμαρμπι στο 0-0. Τουρκία 2 και Τζεμπιλική Αντάνα Σπορ 0-0. Ουκρανία, Μαριουπόλ, Ζόρια 0-0. Αυτά. Αυτά από ό,τι βλέπω. Τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έτσι και σε λίγο ξεκινάμε και το ντέρμπι ανάμεσα στη Manchester United και την Chelsea. Chelsea Manchester United. Λοιπόν, στα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, να πω ότι στην K19 Άρης ΠΑΟΚ 0-0 τελείωσε το παιχνίδι. Νομίζω, δεν ξέρω αν είναι και στο κουπόνι αυτό, αλλά κάποια άλλα παιχνίδια χαμηλών της K19 είναι στο κουπόνι. Αυτό, έτσι, Άρης ΠΑΟΚ 0-0 όσον αφορά την K19 παιχνίδι που είχαμε σήμερα, το οποίο έγινε. Αύριο βέβαια το μεγάλο ντέρμπι
ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπου εδώ από τις 2 αύριο, από τις 2 η ώρα, την ώρα θα μπούμε δηλαδή στο στούντιο και νωρίτερα, αλλά κυρίως από τις 2 μέχρι το βράδυ, έτσι full ρεπορτάζ με δηλώσεις, με σχόλια, έτσι εδώ πέρα των παιδιών, των ανθρώπων που ασχολούνται με τα ρεπορτάζ, έτσι του Χρυσίνου Τσαλτίδη, του Σταύρου του Κόλγα, του Γιώργου Τζαγόρα επίσης, και ενημέρωση βέβαια φυσικά πάντα όσον αφορά το τι γίνεται εν ώψη βέβαια του ντέρμπι του αυριανού ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάποιο γκολ στη διάρκεια εδώ τώρα που κάνω μια ανάλυση του αυριανού προγράμματος, για να τα κανονίσετε και να είστε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107.4. Έτσι από νωρίς, θυμίζω, πολύ πρόγραμμα. Σε χαμηλές Αγγλίας να πω εδώ under 23 από ό,τι βλέπω, έτσι αν παίζει κανείς. Manchester City Chelsea στο 0-0, Birmingham Bolton στο 0-0, επίσης και αυτές οι αναμετρήσεις. Έτσι αν κάποιος θέλει να παίζει λοιπόν. Βάλει λίγο να βλέπουμε και Stamford Bridge. Ναι, κύριε Ζάτση, βάλτε λίγο, τι κάθεστε. Σας βλέπω λίγο ξύνεστε σήμερα. Λίγο ξύνεστε σήμερα, κάτι θα πρέπει να γίνει λοιπόν. Θα πάμε σε ένα break λοιπόν τώρα, για να επιστρέψουμε με σέντρα στον αγώνα της Chelsea με τη Manchester United. Οπότε πάμε σε ένα σύντομο διαστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, έτσι ξεκινώντας φυσικά και με το ντέρμπι στο Λονδίνο. Πάμε break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ, Λίμπερο 107.4, γκουρού της γειτονιάς. Θα δούμε σε λίγο μια μεγάλη φάση για την United αυτή τη στιγμή. Ο Λουκάκο, ωραία κεφαλιά, αλλά πήγε out αρκετά. Πριν ένα καλό φάουλ για την Chelsea, σε καλό σημείο η μπάλα πήγε έξω από το Stamford Bridge. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το στοίχημα, εδώ θα τα live score. Να πω ότι τα live score χορηγός αποτελεσμάτων είναι η Goalbet, έτσι, η γνωστή εταιρεία στοιχημάτων. Έτσι μπορείτε να μπείτε και στο site να δείτε τις επιλογές. Goalbet λοιπόν χορηγός αποτελεσμάτων. Πάμε να δούμε λίγο τι έχει. Να ξεπήγα πριν να βγάλω λίγο κάποια μάτς, κάποια από τα αθλήματα που λέω δεν τα έχει το στοίχημα. Έτσι μιλάω για την γνωστή εταιρεία. Και είδα ότι τα έχει όλα. Τα έχει όλα δηλαδή. Και δεν έβγαλα τίποτα. Και απλά θα πω τα περισσότερα, έτσι, που υπάρχουν. Λοιπόν, η United στην επίδεση, μπαλά περνά εκτός. Πάμε λίγο να δούμε συγγνώμη, τι έχουμε στο κουπόν του στοιχήματος. Ακυρώθηκε γκολ και για τη Λεβάντα από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να το δω, βλέπω αυτό το μάτς. Έτσι ότι ενημέρωση έχω. Γκολ για την Κασίμπασα στην Τουρκία, Κασίμπασα Κίσαπορ 1-0. Έτσι, να δούμε λίγο στην Ιαπωνία, λίγο που το φινάλε Τόκιο Ζάκα 0-1 το παιχνίδι. Καβασάκη με την Βίσερ Κόμπε 5-3 η αναμέτρηση. 2-3 ήταν το ημίχρονο και εδώ. Έτσι, διπλό ημίχρονο δηλαδή, αστολικό πάμε εδώ στην Τουρκία. Στην Ιαπωνία, συγγνώμη. Για να δούμε το corner τώρα για την United. Απομακρύνει η άμυνα της Chelsea. Διώχνουν τώρα οι γηπεδούχοι και ο Young στέλνει πολύ πολύ πίσω στον Ντεχεία. Τουρκία πάμε Κασίμπασα και σας πω 1-0. Συνεχίζουμε πιο κάτω. Στην Αγγλία έχουμε Blackburn Rovers Leeds United 1-0 το παιχνίδι. Δεύτερη Φιλανδίας και ένα Σούλ 2-1. Ενώ τώρα εσωφαρίζει Λίντς, Blackburn Λίντς 1-1. Χάκα Ελσίνκι 0-4, 2-0. Χίφε Σίνκι με την Κόκολα είναι στο 2-1. Δεύτερο γκολ για την Κασίμπασα στην Τουρκία, Κασίμπασα Ακίσα 2-0. Γιβασκίλα Κατζάνι 1-0 στην Φιλανδία, Γερμανία, στην Zweite Liga, Αρμίνια Μπίλεφερ, Γκρότεφερ 2-0. Χέιντεχά Μάδερμπουργα 2-0. Χόλστεϊν Κίελ με την Κολονία 0-1. Στην Ιταλία χαμηλές ηλικίες αν θέλετε, νέοι. Φιωρεντίνα νέοι, Ίντερ νέοι 1-1. Ρωσία Ουράλ Σαμάρα 1-0. Ισπανία είπαμε Ρεάλ Μαδρίτης Λεβάντε 0-2. Σουηδία Μάλμε Χάμαρμπι 0-1. Τουρκία και Τζεμπιλική Αδάνα Σπορ 0-0. Ουκρανία Μαριουπόλ Ζόρια 2-0. Και έχουμε και άλλα παιχνίδια τα οποία ξεκίνησαν από τα πρωταθλήματα. Έτσι τώρα. Λοιπόν, στην Κίνα δεν έχουμε γκολ.
στην Αγγλία είπαμε Τσέλσι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο 0-0. Κύπελλο Αγγλίας Ντάνστον με την Γκέισχεντ 0-2. Πιο κάτω ο Μαυροβούνιο δεν έχει γκολ, γιατί είδα αυτό το κουπόνι, δεν έχει γκολ. Στην Ινδονησία, συγγνώμη, Πεζίμπ με την Σουραμπάγια είναι στο 0-1. Ρωσία 2, Σπάρτακ Μόσχας 2 με την Σερτάνοβο Μόσχας 0-0. Στην Κίνα έχουμε γκολ στο Λιφάν Χεμπέι 0-1, Γκουαντζού Μπέιτζιν 1-0. Σλοβακία τίποτα, Σπάρταρ Τρνάβα με τη Σενίτσα είναι στο 0-0. Ένας πραγματικός χαμός στα παιχνίδια. Προσπαθούμε να λέμε τα γκολ που έχουμε, έτσι, γιατί άμα τα πάρουμε όλα από την αρχή θα χάσουμε την μπάλα. Έχουμε Δημήτρη, όχι ακόμα, ωραία. Δες λίγο να έχουμε το Δημήτρη Δανακτσή, αν είναι πριν το break ή αλλιώς μετά το break, να κάνουμε ένα break στις 3 να ακούσουμε τι ώρα είναι και θα επιστρέψουμε και με τον Δημήτρη. Λοιπόν, Chelsea Manchester United στο 0-0, στο 20 εκεί το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, αβέστατα στην Αγγλία, γκολ για την Chelsea αυτή τη στιγμή, 1-0 με τον Rudiger να είναι ο σκόρερ για την Chelsea. Το corner, ο Rudiger πετάχτηκε στην μικρή περιοχή της Manchester United και με ωραία κεφαλιά ανοίξε τον Τεχέα και έκανε το 1-0. Chelsea Manchester United λοιπόν 1-0. Το παιχνίδι εδώ, για να δω, Rudiger μόνος του. Ο παίκτης που τον είχε, να δω, πρέπει να είναι ο Pogba. Ναι, είναι ο Pogba αυτός που τον τον είχε, αλλά τον έχασε. Ο Rudiger έφυγε μόνος του, καθαρή κεφαλιά, χωρίς αντίπαλο. Φωνάζει ο Pogba, αλλά μάλλον φωνάζει τον εαυτό του. 1-0 λοιπόν για την Chelsea στο 20. Με τον Rudiger. Ο Pogba εκεί κάτι λέει στο Λούξο για αλλαγές, εκεί στην φάση που έγινε, ότι θα έπρεπε ο Σο να ακολουθήσει τον Rudiger, αλλά δεν τον ακολούθησε, ούτε φυσικά ο Pogba τον ακολούθησε. Οπότε αυτός που ακολούθησε την μπάλα μετά ήταν ο Ντεχέα που ετοιμάζει στα δίχτυα. Λοιπόν, τρένο η Κασίμπασα, μέσα σε 7 λεπτά κάνει 3 τα τέρματα της. Κασίμπασα Κίσα 3-0 το παιχνίδι. Στην Ινδονησία ισοφαρίζει Περσίμπα, Περσίμπα Σουραμπάγια 1-1. Από ό,τι βλέπω εδώ, να δούμε κάποια τελικά ίσως να έχουμε. Τελικό έχουμε χαμηλές Γερμανίας, τον αγώνα της Wolfsburg 2. Να το δω λίγο αυτό το τελικό, το οποίο έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, Wolfsburg 2, Ανόβερο 2, 1-0, τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω, επικοινωνία έχουμε μέσω μηνυμάτων, FM κοινό το μήνυμά σας στο 54526, μπορείτε να στέλνετε εκεί οτιδήποτε θέλετε και μηνύματα και παιχνίδια που θέλετε και δεν τα διαβάζω, γιατί έχει πάρα πολλά και έχει κάποιες απίθανες κατηγορίες που, εντάξει, μπορεί να μου φεύγουν κιόλας. Αν θέλετε κάτι συγκεκριμένο μπορείτε να το λέτε εκεί. Real Madrid Levante 0-2 ημίχρονο. Έτσι η Real, η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση, σε καθόλου καλή κατάσταση, 0-2 ημίχρονο. Ακυρώθηκε τελικά το γκολ της Κασίμπασα, παραμένει το 2-0. Κασίμπασα Κίσα 2-0 το παιχνίδι. Πάμε στο φινάλε στην Ιαπωνία, που έχουμε εκεί την ανατροπή, το 2 στο ημίχρονο που έγινε άσος. Στη Λετωνία, Ρίγα Βάγκα Τζελγκάβα 2-0 το παιχνίδι στο 87. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο. Να πω λίγο οι δεκάδες όσον αφορά το παιχνίδι της Chelsea με τη Manchester United. Ο Αριθαμπάλα είναι ο τερματοφύλακας για την Chelsea, ο Rudiger φυσικά, Άρθερ Μπικουέτα, ο Μάρκο Αλόνσο, ο Λουίς, ο Κόβασης, Καντέ, Χορκίνο, ο Αζάρ, ο Μωράτα και ο Γουίλιαν φυσικά για την Chelsea. Απ' την άλλη τεχεία, Γιάνγκ, Λίντελοφ, Σμόλινγκ, Σο, Μαρσιάλ, Ράσφορντ, Μάτιτς, Πογμπά, Μάτα και Λουκάκου είναι η εκλεκτή για τον
Μουρίνιο. Καλό παιχνίδι και οι δύο ομάδες έχουν φάσεις. Έτσι, κυρίως βέβαια η Τσέλσι είναι αυτή η οποία έχει τον πρώτο λόγο και φυσικά είναι αυτή που έχει σκοράρει. Έτσι, ξαναβλέπουμε πάλι τον γκολ. Μόνο στο Ρούντιγκερ, εκεί στο λίγο πιο κάτω από το σημείο του πέναλτι. Και μετά οι κάμερες πάνε πάνω στον Μπογκμπά, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Σο γιατί δεν ακολούθησε το Ρούντιγκερ στη φάση. Οι κάμερες πάνω στον Πολ Μπογκμπά για πολλούς λόγους φυσικά. Τέλος στην Ιαπωνία, Τόκιο Ζάκα 0-1 το παιχνίδι. Τελείωσε και η αναμέτρηση. Λοιπόν. Για πάρε πάλι λίγο το Δημήτρη. Τώρα τον χάσαμε βέβαια, γιατί εδώ μου ήρθε αργά λίγο το μήνυμα του. Πάρε λίγο το Δημήτρη. Λοιπόν, γιατί θέλει να πάει να δει και τη Ρώμα ο Δημήτρης, είναι λογικό. Παίζει στις 4 με τη ΣΠΑΛ και θέλει να είναι και στο δρόμο για να πάει να δει τη Ρώμα και ο ίδιος. Λοιπόν, σε λίγο θα μπορούσαμε να μιλήσουμε έστω και λίγο μαζί του, να μας πει και αυτός τις δικές του εκτιμήσεις για το σημερινό κουπόνι, τι πιστεύει ο ίδιος, τι γίνεται. Πάμε λίγο να ξεκινήσω εγώ σιγά σιγά, ή θα μας προλάβει το διάλειμμα. Να δούμε, πάμε λίγο να δούμε από διάφορα παιχνίδια το πώς έχω βγάλει κάποιες επιλογές, αν θέλετε, όσον αφορά τις σημερινές αναμετρήσεις. Έτσι που εντάξει, πιστεύω ότι έχει κάποια καλά σημεία στα οποία μπορούμε να πάμε προς εκεί την κατεύθυνση. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο από Γερμανία, το σημερινό μας, τη σημερινή μας περιήγηση, που υπάρχει το παιχνίδι της Στουτγκάρδης με την Dortmund. Έτσι, η Dortmund η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, πραγματικά δείχνει πάρα πολύ δυνατή και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά είναι εξαιρετική ομάδα της Dortmund, η οποία και σκοράρει συνέχεια και κερδίζει. Έτσι. Απ' την άλλη έχουμε μια Στουτγκάρδη η οποία δεν είναι σε καλή κατάσταση. Είναι στην 18η θέση της βαθμολογίας. Γενικά με την Dortmund έχει μεγάλο πρόβλημα. Η προϊστορία είναι πολύ άσχημη για την Στουτγκάρδη, η οποία μετρά μόλις μία νίκη στα τελευταία 15 παιχνίδια κόντρα στην Dortmund. Έτσι. Η Dortmund την άλλη έχει 9 νίκες και 5, πάνω και 5 ισοπαλίες. Αυτό το παιχνίδι, να πω την αλήθεια, για μένα είναι πάρα πολύ κομβικό. Θεωρώ ότι το διπλό της Dortmund έχει πολύ μεγάλη αξία. Η Dortmund παίζεται περίπου στο 1,80, 1,83, 1,84. Κάπου εκεί θα το βρεις το διπλό της Dortmund. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή παιχτική αξία. Παίζεις μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλή κατάσταση απέναντι σε μια ομάδα που είναι κακή. Έτσι, οπότε το διπλό της Dortmund νομίζω εδώ ότι έχει μια πολύ καλή αξία. Έτσι, παίζεις μια ομάδα που πάει για να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Εκμεταλλευόμενοι βέβαια και γενικά τις γκέλες της Bayern του Μονάχου, που είναι, πάει στην Wolfsburg, στην έδρα της Wolfsburg να παίξει ένα παιχνίδι αρκετά δύσκολο, θα πω εγώ. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι της Dortmund με την της Wolfsburg με την Bayer. Οπότε η Dortmund θεωρώ ότι έχει καλύτερο εγώ και η απόδοση είναι αρκετά καλή. Θεωρώ επίσης και στο 1,80 που το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτά από τη Γερμανία είναι επιλογές μου. Εγώ μένω μόνο σε επιλογές. Έτσι, δεν πάω γενικότερα. Αν υπάρχει κάτι βέβαια το ιδιαίτερο, καθόμαστε και το αναλύουμε. Έτσι, από Γερμανία αυτή είναι η επιλογή μου βασική. Έτσι, το διπλό της Dortmund κόντρα στην ομάδα της Στουτγκάρδης. Λοιπόν, στην Ισπανία επίσης έχει πολλά παιχνίδια σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Τώρα βέβαια η Real χάνει από τη Λεβάντε, δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό μέχρι το τέλος, αλλά σίγουρα και η Αθλέτικο Μαδρίτης παίζει πιο μετά με τη Villarreal, μέσα στην έδρα της Villarreal, και τον Μπαρτσελόνα Σεβίλη αποκτά πολύ μεγάλη σημασία, έτσι, το αν χάσει η Real Μαδρίτης σήμερα. Εγώ θα μείνω στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Σεβίλη. Ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή παίζουν οι εξαιρετικές ομάδες και οι δύο. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες, η Μπαρτσελόνα και η Σεβίλη.
Η Μπαρτσελώνα βέβαια έχει τα θέματα της, ομολογουμένως. Πάω στα γκολ. Η απόδοση βέβαια εδώ είναι σχετικά μικρή. Δεν νομίζω θα είναι κάτι το ιδιαίτερο. Αλλά κυρίως θα μείνω στα γκολ σε αυτό το παιχνίδι, στο Μπαρτσελώνα Σεβίλη, γιατί η Σεβίλη γενικά δεν είναι ομάδα η οποία θα κλειστεί. Είναι ομάδα που θα ανοιχτεί, είναι ομάδα που θα παίξει για τη νίκη. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή εδώ. Αν και η τιμή όμως είναι μικρή, αυτό είναι μια πραγματικότητα και πρέπει να το πούμε. Έτσι όμως θεωρώ ότι έχει καλές τύχες το over 3,5 στο Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Έτσι, νομίζω ότι από πολύ νωρίς θα βγει. Θα έχουμε πάρα πολλά γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι περίπου στο 1,55, 1,60. Εντάξει, για όσοι παίζετε και live μπορεί να το περιμένετε λίγο. Αλλά θεωρώ ότι το Μπαρτσελόνα Σεβίλη συγκεκριμένο παιχνίδι φεύγει εύκολα πάνω από 3,5 γκολ το μάτς. Έτσι. Από τα άλλα παιχνίδια να πω την αλήθεια ότι στο Villarreal Αθλέτικο είμαι στο goal-goal. Έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε και goal-goal σε μια αναμέτρηση. Για τη Βαλένθια δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Νομίζω ότι θέλω χρόνο ακόμα για να δούμε τη Βαλένθια. Είναι περίεργη ομάδα. Πολύ περίεργη ομάδα η Βαλένθια. Δεν μπορώ ακόμα δηλαδή να πω ότι θα την εμπιστευτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι. Λοιπόν, και από την Ισπανία γενικά αυτό μένω μόνο. Δεν πάω κάπου αλλού στα άλλα παιχνίδια. Θεωρώ ότι είναι μια καλή επιλογή το over 3,5 στο Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Επιστρέφουμε λίγο στην Αγγλία που βλέπουμε και το Chelsea United, όπου για να μην λέω ότι δεν είμαι αντικειμενικός ή όχι, η επόμενη επιλογή μου είναι το over της Liverpool. Έτσι. Είναι, θεωρώ, μια καλή επιλογή. Από ό,τι βλέπω, έτσι, οι τιμές γενικότερα είναι καλές για το over της Liverpool. Το βρίσκεις αρκετά καλά στο εξωτερικό, 1,5, 1,80. Παίζει κάπου εκεί. Η Liverpool, η οποία νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεμπουκώσει. Έχει καλή ομάδα. Έτσι, ομολογουμένως, έτσι σκοράρει. Μπορεί μάλλον να σκοράρει, γιατί τελευταία μάτς δεν έχει σκοράρει. Γενικά έχει τελευταία over. Νομίζω όμως σήμερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί η Liverpool να το κερδίσει εύκολα. Ή τουλάχιστον να μπουν πολλά γκολ. Βασικό. Έτσι. Huddersfield Liverpool, λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι το over, συγκεκριμένη αναμέτρηση. Η Huddersfield θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια ομάδα. Και η Liverpool μπορεί να ξεσπάσει αυτό το παιχνίδι. Έτσι, και με βάση βέβαια και το αποτέλεσμα στο Chelsea Manchester, θα έχει μια ακόμα, αν δηλαδή κολλήσει κάπου η Chelsea, θα έχει ακόμα ένα παραπάνω κίνητρο η Liverpool. Νομίζω όμως ότι το over εδώ είναι μια πολύ καλή επιλογή στο Huddersfield Liverpool. Έτσι, παιχνίδι που ξεκινάει στις 7.30. Το διπλό είναι πολύ χαμηλό. Έτσι, είναι στο 1.30, δηλαδή 1.35. Δεν νομίζω ότι έχει αγοραστική αξία αυτή τη στιγμή. Αλλά το over νομίζω ότι είναι αρκετά καλό. Έτσι, δηλαδή η Liverpool είναι μια ομάδα που μπορεί να κάνει και 0-3-0-4. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα μείνει στο 0-1-0-2. Τουλάχιστον σε τέτοια παιχνίδια, σε ντέρμπι μπορεί. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν νομίζω ότι μπορεί να μείνει εκεί. Έτσι, οπότε αυτή είναι η βασική μου τριάδα εμένα. Έτσι. Το διπλό στον αγώνα της Στουτγκάρδης με την Dortmund, στο περίπου στο 1,80-1,83. Το over 3,5 στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Σεβίλη το βράδυ. Έτσι. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή επιλογή μπορεί να είναι και το 7 συν συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και το Huddersfield Liverpool στο over επίσης νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή και με βάση τις τιμές είναι καλή επιλογή. Και με βάση τιμές στον αγώνα της Huddersfield με τη Liverpool, το over συγκεκριμένη αναμέτρηση νομίζω και αυτό είναι καλό. Η Liverpool, η οποία ναι, μεν προέρχεται από παιχνίδια under, αλλά είναι τα derby τα οποία έδωσε. Έτσι, δηλαδή με Chelsea, με City, είναι τα ντέρμπι, όπου εκεί είσαι, πώς να το πούμε, είσαι λίγο προσεκτικός. Τώρα με τη Huddersfield που από ό,τι φαίνεται θα αποχαιρετήσει σύντομα την Premier League, ομολογουμένως δεν μπορείς, μάλλον δεν είσαι τόσο προσεκτικός, θα ανοιχτείς, θα βγεις μπροστά να κερδίσεις, να βάλεις κάποιο γκολ από νωρίς, γιατί δεν σε παίρνει να κάνεις γκέλα όταν θες να πάρει για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα λίγο, πριν πάμε στο διάλειμμα, το φάουλ σε καλό σημείο για την Manchester United.
Στο 33 βρισκόμαστε εκεί. Chelsea Manchester United στο 0, στο 1-0, συγγνώμη, με γκολ του Ρούντιγκερ. Ο Μάτις θα γεμίσει, διώχνει αμυντική της Chelsea, μπάλα περνάει πολύ έξω. Ξανά πάλι η Manchester στην επίδεση. Πήγε να γίνει και το λάθος. Θα βγάλουν τελικά με δυσκολία την Chelsea. Ο Αζάρ πολύ ψύχραμα τον Καντέ και βγάζουν τις Chelsea που θέλουν να φύγουν και μπροστά. Τίποτα λέει διαιτητής, συνεχίζεται το παιχνίδι. Οπότε τελειώνει και αυτή η φάση. Όσον αφορά την Manchester United, δεν ήταν ιδιαίτερα καλό το φάουλ του Μάντιτς. Εντάξει, από εκεί το κάνεις στη μικρή περιοχή, καμία κεφαλιά, το κάνεις κατευθείαν. Έτσι να ξεγελάζεις. Η Μάντιτς προσπαθεί να βγει μπροστά, προσπαθεί να σκοράρει, να ισοφαρίσει. Ανοιχτό, καλό παιχνίδι. Δηλαδή, τουλάχιστον βλέπω έχει καλό ρυθμό γενικότερα το match. Βέβαια είναι σκοπιμότητα, έτσι, τρεις βαθμοί μετράνε πάρα πολύ και για τις δύο ομάδες, κυρίως για την Chelsea. Αλλά ποιοι για τις δύο ομάδες, γιατί αν χάσει η United και αυτό το match, νομίζω ότι πλέον το υπόθεση πρωτάθλημα ή μετά θα κυνηγάει σίγουρα μόνο την είσοδο στην τετράδα για το Champions League. Έτσι, ήδη διαφορά. Τώρα θα πάει 23 η Chelsea, στους 13 θα μείνει η United. Έτσι. Η City είναι στους 20, η Liverpool είναι στους 20. Άρσεναλ και τότε από 18. Οπότε η United μένει πάρα πολύ πίσω σε πολλά πράγματα. Έτσι, σε πολλούς στόχους. Λοιπόν, πάμε σε ένα απαραίτητο διάλειμμα να ακούσουμε και τι ώρα είναι και επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερα όσον αφορά το κουπόνι του στοιχήματος. Λοιπόν, επιστρέφουμε και εδώ πάλι. Ο γκουρού της γειτονιάς κοντά σας. Εγώ ανήλυσα λίγο μια δικιά μου πρόταση, έτσι, κάποια τρία παιχνίδια τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ. Υπάρχουν και κάποια άλλα τα οποία έτσι εκτιμάω αρκετά, θα πω την αλήθεια. Θα τα πω τώρα στην κουβέντα μου και με τον Δημήτρη Δανάξη, το οποίο έχουμε στη γραμμή. Ετοιμάζεται να δει τον αγώνα της Ρώμα με τη ΣΠΑΛ. Δημήτρη, καλησπέρα, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα Σαμάρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Ναι, όλος πάμε να δούμε το ματσάκι. Η αλλαγή από Τέσσε Νόβα φέτος μας έχει λίγο... Σε έχει λίγο τρελάνει, αλλάξει, ναι. Τα πλάνα, γιατί βάλαμε ο Τέγια να δούμε... να βλέπουμε τη Ρώμα και πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Ιταλικό ποδόσφαιρο τρέχει έξω να δεις. Να πω, ημίχρονο Chelsea Manchester United 1-0. Πώς πάει αυτό το μάτι? Εντάξει, ψιλοκαλό ρυθμό. Έτσι ο πρώην δικός μας το έβαλε. Το ψιλοταγάρι, ο Ρούντιγκερ. Ο Ρούντιγκερ το έβαλε, ναι. Ψιλοκαλό ρυθμό έχει. Έχει φάσεις και η United έκανε και η Chelsea. Εντάξει, να σου πω, εγώ πιστεύω θα μπουν και άλλα γκολ στο δεύτερο. Ναι, άντα. Έτσι, τώρα βλέπω το Real Levante που η Levante πάει για το 3. Για να δω, παραλίγο, να κάνει το 3-0. 0-2 εκεί. Περιμένα μερικές ομάδες λόγω της διακοπής να και καλά να πάρουν μπρος. Μια από αυτή ήταν η Real, αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ναι, ο προπονητής πρέπει να τελικά... Δηλαδή έφυγε ο Κριστιάνο και είναι... Εντάξει, εγώ δεν το βάζω ότι επειδή έφυγε ο Κριστιάνο τόσο χάλια η Ρεάλ. Απλά προφανώς και έχουν και θέμα τον προπονητή. Δεν εξηγείται τώρα. Δηλαδή 0-2 και ακύρωσε η γκολ από ό,τι είδα της Λεβάντε. Και τώρα η Λεβάντε, ας πούμε, πάλι με το που το βάλα, γιατί τώρα το βάλαμε ξανά, το βλέπω. Έχει τέτα τέτ. Έτσι, δηλαδή είναι το μάτς δύσκολο για τη Ρεάλ. Από ό,τι φαίνεται, ξέρεις, τώρα μερικές βεντέτες είναι πρέπει να έχεις τον κατάλληλο άνθρωπο για να τους εμπνεύσει. Έτσι, Chelsea, έτσι με τον Σάρι, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στη συνέχεια, έτσι. Σωστό. Πώς ήταν η Chelsea πέρσι και πώς είναι... Σωστό, είναι τελείως διαφορετικό, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Λοιπόν, κάτι άλλο όσον αφορά τα γκολ εδώ δεν βλέπω. Να πω ότι το Blackburn in the Leeds είναι στο 1-1, το αγαπημένο μας Bielsa, έτσι, ο οποίος μέσα στη βδομάδα έκανε μια χορηγία 2 εκατομμύρια στην... στην Newell's, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που για να χτίσει κάτι στο γήπεδο, κάτι ξενοδοχεία και τα σχετικά. Εντάξει, τώρα τι να λέμε τώρα, το έχω ξαναπεί εγώ, Μπιέλσα είναι αρρώστια για μένα. Φανατικός Μπιέλσα είμαι, να ξέρεις. Άμα βγει ο Μουρίνιο, φέρ' τον στη United, πάρ' τον από τη Λίντς και φέρ' τον στη United. Ναι, γιατί όχι. Τι γίνεται, να δουλεύεις και σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Σωστό. Τι βλέπεις σήμερα? Εγώ, να σε προειδοποιήσω, εγώ η τριάδα που έχω ξεχωρίσει ήταν το διπλό της Dortmund, το over 3,5 στην Μπαρτσελόνα που το βλέπω, να σου πω, είναι και 7 είναι αυτό το μάτι σήμερα, και το over, συγγνώμη, στο Huddersfield Liverpool. Αυτή είναι η βασική μου επιλογή σήμερα. Ναι, εμένα μου αρέσει το πρόγραμμα σχετικά στα μάτια, περισσότερο με σημεία. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, άκουσα και τα δικά σου που έλεγες και πριν και τώρα.
Για παράδειγμα, στην Αγγλία ξεκινώντας από εκεί, διότι τα μάτια είναι και κοντά, μου αρέσει η Νιούκας, για παράδειγμα, έτσι, ένα σημείο γύρω στο 2-20 είναι, έχοντας εικόνα από την εικόνα της Old Trafford, ναι, πριν δύο εβδομάδες στην United, όταν έκανε 0-2 και έκανε γενικά ένα πολύ καλό πρώτο μέρος. Η Νιούκας μπορεί να μην αποτυπώνεται από το βαθμολογικό της πίνακα, ωστόσο έχει βγάλει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Και εντάξει, είμαι απέναντι στην Brighton και δεν έχει απέναντι της κάποιο βουνό, έτσι. Οπότε ποντάρω στην νίκη της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ σε μια απόδοση αρκετά καλή, έτσι, στην Αγγλία και άλλα παιχνίδια, αλλά αυτή θα είναι έτσι πρώτη επιλογή από τα παιχνίδια των 5. Για το Huddersfield Liverpool που ανέφερες, όντως, εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να φέρει στα μέτρα της η Liverpool. Έχει κάποιες βέβαια απουσίες λόγω των εθνικών ομάδων. Σε αυτή την περίπτωση ένα γκολ νωρίς θα βοηθήσει, έτσι. Ειδικά από τη Liverpool, για να ανοίξει ο ρυθμός της Huddersfield του παιχνιδιού, να ανοίξει η άμυνα της. Έτσι, από εκεί πέρα και το παιχνίδι της Bournemouth με την Southampton. Ένα παιχνίδι που θα ήθελα, αν μου έλεγες ένα δευτερεύον παιχνίδι να ρίξω καμιά ματιά, θα ήταν αυτό. Δύο ομάδες ευχάριστες στο μάτι. Θεωρώ δύσκολο να μην σκοράρουν και οι δύο, να μην ανοίξει ο ορισμός σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Μετά όσα έχουμε δει, τουλάχιστον στις πρώτες αγωνιστικές, έτσι, ένα παιχνίδι αυτό. Η Wolves με τη Watford, η Wolves, εντάξει, κάνει πολύ καλή πορεία. Δεν ξέρω αν την έχει επηρεάσει η διακοπή. Δεν θα μπλέξω. Λογική λέει εδώ και εδώ στο goal-goal. Ας πούμε, από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια δύσκολα παιχνίδια όπως το West Ham με Tottenham. Δεν ξέρω αν μπορεί τότε να περάσει νικηφόρα από την έδρα της West Ham. Με τοπικό derby βέβαια. Σωστό, είναι και derby. Συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει φυσικά το Manchester City με την Burnley. Φυσικά και δεν μπορεί να μας απασχολήσει αυτό το 1,08-1,10 πόσο δίνεται ο άσος. Οπότε αν κρατούσα δύο έτσι επιλογές από την Premier League, θα ήταν ο άσος της Newcastle σε πρώτο έτσι πλάνο και το over στο Bournemouth Southampton. Ναι, και εγώ το είδα αυτό το over στο Bournemouth Southampton. Να πω ότι την αλήθεια με έκανε ένα κλικ. Ναι. Είναι αλήθεια, με έκανε ένα κλικ, γιατί είμαι ο Βεράκιας. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Έτσι. Η Bournemouth είναι αρκετά οβέρικη, μπορούμε να πούμε. Ναι, σωστό. Με έκανε λίγο. Και συμφωνώ και σε αυτό που είπε για την Newcastle. Δηλαδή, και εγώ που είδα το match με τη United, στο πρώτο μήκρο ήταν αρκετά καλή. Και θεωρώ ότι εντάξει, να είναι λίγο χαμηλά, είναι αρκετά χαμηλά, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να. Έβγαλε δύσκολο πρόγραμμα. Έτσι, σωστό. Έχουμε και την εικόνα με την United. Είναι περισσότερο στα μάτια και ο αντίπαλος που προδιαθέτει, ναι, αλλά ναι, και ναι. Η απόδοση δεν είναι άσχημη. 2-20 για Newcastle απέναντι στην Brighton. Φυσικά. Από Γερμανία βλέπεις κάτι, έχεις κάτι. Από Γερμανία στα μάτια χαμηλό το διπλό της Bayern. Ναι. Εντάξει, δεν είναι για να. Δεν μπορεί να κερδίσει και 0-3, αλλά το διπλό χαμηλά. Χίλιες φορές το διπλό της Dortmund, Δημήτρη. Χίλιες φορές εγώ αυτό είδα και λέω ότι εντάξει, και η Stuttgart είναι χάλια. Λέω το ένα το δίνει ένα 35, ένα 36 και το άλλο το δίνει ένα 80. Δηλαδή. Ναι, άμα το πάμε, ναι. Σε βάση και φόρμας και απόδοσης, προφανώς και η Dortmund αξίζει περισσότερο. Απλά. Έχει νέο προπονητή στον Γκάρδη και πάντα τη θεωρώ στην έδρα της, ας πούμε, λίγο δυσκολοκατάβλητη, ναι. Οπότε θα προτιμήσω να μείνω εκτός, έχοντας δει και πολλά αμυντικά προβλήματα που έχει η Dortmund, έτσι. Ζωστό. Οπότε ναι, είχε και τη διακοπή, οπότε στη Γερμανία η Leverkusen είναι ένας άσος που παίζεται, για όσους αρέσκονται σε αποδόσεις 1.50-1.55, νομίζω το ανώβερο θα το κερδίσει σήμερα. Αλλά από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω ότι κρύβουν παγίδες. Αύριο είναι. Ναι, αύριο έχει δύο καλά σάκια. Φυσικά στην ώρα τους όλα. Έτσι, σωστό. Μόνο για τη Γερμανία θα κρατούσα μόνο τη Leverkusen για παρολίσα μάτι. Ναι. Κοίτα, είναι γεγονός ότι για όλα τα μάτς που λέμε, η διακοπή για τις εθνικές σίγουρα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο σε κάποιες ομάδες. Αυτό είναι λογικό. Ναι. Εγώ απλά το.
Μου έμεινε και κυρίως βάση απόδοσης το διπλό της Dortmund. Θεωρώ καλή ομάδα. Ναι, καλά, βέβαια, ναι, αυτό δεν το συζητάω. Βέβαια είναι, μέχρι στιγμής έχει δείξει ότι είναι βάζω δύο, τρώω δύο, βάζω τέσσερα, βάζω τρία. Έτσι πάει η ιστορία. Αλλά βάζοντας στη ζυγαριά, ας πούμε, την Bayern, δηλαδή το θεωρώ τραγικό αυτό το ποσοστό. Το ποσοστό. Σε μια Bayern που έχει προβλήματα, μια Bayern που πολλοί γράφουν, ας πούμε, χτες έγινε έκτακτη συνέντευξη τύπου της διοίκησης, η οποία ουσιαστικά στηρίζει τον προπονητή. Ναι, διαβάζεις ότι μάλλον, ξέρω εγώ, παίζει το προπονητής, παίζει το κεφάλι του Κόβατς. Ναι, εντάξει. Πάω σε μια Dortmund που είναι... Θα γυρίσει μπούμεραγκ αυτό στα μάτι, όντως θα ξυπνήσει η Bayern σήμερα, έτσι. Βγάζει ένα από τα δύο θα γίνει. Ο τερματάς Λεβάντε βγάζει πάλι ένα φάουλ εκεί. Στο 65 είμαστε, σφυροκόπημα τώρα για τη Real. Λογικό το σφυροκόπημα. Έτσι, αλλά ο τερματάς εκεί τη Λεβάντε κρατάει. Για να τέτοια ώρα θες καλό για τη Real. Ναι, τώρα 65. Ναι, τώρα 0-2. Όλα γίνονται βέβαια, αλλά... καλά, εντάξει, Real είσαι, ναι, Real είσαι. Άμα έχεις Κριστιάνο θα το πίστευα περισσότερο, ας πούμε, τέτοια. Άμα έχεις Κριστιάνο. Κακά τα θέματα ήταν μια οντότητα. Έτσι, σωστό, σωστό. Ο Μαρσέλο πέφτει και τίποτα. Μια που είπαμε Ισπανία, έχεις κάτι από Ισπανία εσύ σήμερα? Ισπανία, σταμάτη, έρχεται το δεύτερο καλό μου σημείο. Αχα. Είναι η Βαλένθια. Νόμιζα να την έχεις εσύ στο μπλοκάκι σου. Δεν ξέρω, ρε Δημήτρη, δεν με πείθει. Ναι, ακόμη, κοίταξε, ακόμα ναι, δεν έχει απελευθερωθεί. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα, ναι, αλλά ίσως με ιστορία με το Champions League την έχει επηρεάσει. Ναι, κοίταξε, μπορεί να έχεις δίκιο, βέβαια δεν είναι και πρωτάρα στο Champions League. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Για να πεις ότι τη είναι πήρε τόσο πολύ κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Εδώ βάζουμε στις παραμέτρους και την αντίπαλο, τη Λεγανές είναι μια από τις πρώτερες ομάδες της Πριμέρα, αν δεν κάνω λάθος, μετράει μόνο ήττες μακριά από το γήπεδό της. Έχει και προβλήματα αμυντικά. Η Βαλένθια είναι πολύ πίσω βαθμολογικά, κάτι το ιδιαίτερο σε αποδόσεις απουσίες δεν έχει, οπότε όλα τα δεδομένα συγκλίνουν προς τον Άσο. Δηλαδή είναι από τα στηρίγματα που τουλάχιστον τα πιστεύω σήμερα. Ωραία. Ελπίζω ας πούμε να με δικαιώσουν οι ξερίδες. Μακάρι, είναι, μακάρι, ναι. Ότι έχουν καλή ομάδα έχουν, ότι μπορούν να το βγάλουν τον Άσο και σε μια απόδοση εκεί κοντά από ότι ήταν 65 να... 68, ναι. Εντάξει, είναι μια λογική απόδοση για ένα τέτοιο παιχνίδι. Έτσι, mm-hmm. Δεν μπορεί να σου το δώσει ούτε πιο χαμηλά ούτε πιο ψηλά. Αν το δώσει πιο ψηλά, θα πέσουν όλοι με τα μούτρα. Αν το δώσει... Έτσι ακριβώς. Αν το δώσει πιο χαμηλά, θα πέσουν μακριά όλοι. Έτσι. Ναι, ναι. Εγώ να πω την αλήθεια, το έλεγα και πριν, ότι πέρα από την Μπαρτσελόνα που θεωρώ σήμερα με τη Σεβίλη, επειδή η Σεβίλη παίζει ανοιχτά γενικά, έχει αυτή τη φιλοσοφία. Και το goal στο Villarreal Αθλέτικο έχει κάποια τύχη, θεωρώ. Έτσι το βλέπω. Ναι, έτσι, ναι, το βλέπω, ναι. Να σου πω την αλήθεια. Αλλά πιστεύω στον Μπαρτσελόνα Σεβίλη θα γίνει ψιλοχαμός εκεί. Over 3,5. Εγώ το είχα στο μυαλό μου. Απλά δεν είναι η απόδοση που ήθελα, είναι γύρω στα 67. Ναι. Και για over 3,5 είναι χαμηλό, έτσι. Παρότι αγωνίζονται δύο ομάδες που όντως είναι ομαδάρες. Αλλά τώρα over 3,5, 1,65, 1,67 είναι κάπως. Έτσι, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ πιθανό σενάριο να έχουμε τώρα, τι να πω, 3-1, 3-2, 2-2, ξέρω. Πάει και 5-3 αυτό το μάτς. Ναι, ναι, δηλαδή... μπορεί να πάει και τέτοιο σκορ. Ξεφεύγουν πολύ αυτές, είναι αλήθεια. Και η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να ρολάρει και αυτή να... Εντάξει, φέτος στην Ισπανία βλέπουμε λίγο ένα περίεργο πρωτάθλημα ομολογουμένως. Ναι. Δεν είναι τα τελευταία χρόνια που τα φαβορεί εύκολα ή δύσκολα κερδίζαν. Βλέπουμε πολλές γκέλες πλέον από νωρίς τον φαβόρι όλων. Yeah. Δηλαδή και η Ρεάλ σήμερα είναι στο 0-2 και έχει κάνει και άλλες γκέλες. Η Μπαρτσελόνα επίσης. Η Αθλέτικο που ξεκίνησε με γκέλες τώρα ξανά είναι στο παιχνίδι. Η Σεβίλη και αυτή ήθελε το χρόνο της θυμάσαι. Την είχαμε βάλει κιόλας, την είχαμε προτείνει ένα Σαββατοκύριακο. Δεν τα κατάφερε. Έκανε τις γκέλες τώρα πάλι. Δηλαδή η Ισπανία είναι πολύ περίεργη φέτος. Σαν ποτάθλημα. Ναι, η Σεβίλη για παράδειγμα είναι πρώτη. Δηλαδή άμα δεις την βαθμολογία, είναι πρώτη η Σεβίλη. Τώρα για το άλλο που ανέφερε, το Villarreal Atlético, είχα λίγο μια φωνή για το διπλό, να σου πω την αλήθεια, λόγω της εικόνας της Villarreal, δηλαδή απογοητεύει τους πάντες η Villarreal, αλλά δεν πάβει το Madrigal να είναι μια δύσκολη και απαιτητική έδρα, οπότε θα προτιμήσω να το αφήσω και στην Ισπανία στα μάτια, είναι δηλαδή, σου λέω, τον Άσο της Βαλένθια. Και το over 3,5 της Μπαρτσελόνα και αυτό με αστεράκι λόγω της απόδοσης που δεν αποτελεί
βέβαια κάνει το σπουδαίο. Σωστό. Ιταλία, Ρώμα Σπαλ ξεκινάει σήμερα. Ρώμα Σπαλ εδώ σταμάτησε, εσύ βλέπω νίκη, αλλά όχι με τρομερή, έτσι, με τρομερό, γιατί Σπαλ είναι ομάδα που παίζει καλά αμυνά, είναι αμυντική ομάδα. Το βλέπω 2-3 γκολ το παιχνίδι, δηλαδή 2-0, ξέρω εγώ 2-1, κάπου εκεί το βλέπω. Δηλαδή μπορεί να φάμε κανένα γκολ, να κερδίσουμε έτσι, να κερδίσουμε 2-0, να φάμε ένα στο τέλος, 2-1 και να μείνει έτσι, κάπως έτσι το βλέπω το παιχνίδι. Προφανώς και ο Άσος είναι πολύ χαμηλός και δεν μπορεί να μπει πουθενά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, από εκεί και πέρα στο Juventus Genoa, και εδώ χαμηλός ο Άσος, προφανώς δεν αξίζει κάτι το σπουδαίο εδώ, το over, για όσους μπορούν να ικανοποιηθούν. Νομίζω ότι και η Genoa μπορεί να βάλει κάποιο γκολ. Είναι ποιοτική ομάδα, έχει και νέο προπονητή, τον Γιούριτς, η ομάδα της Γένοβας. Και στο βραδινό βλέπω μια γκέλα στα μάτια της Νάπολη. Uh-huh. Κυρίως λόγω φρύου. Το φρύου που έχω πάντα είναι ξεχωριστό, παρότι δεν πρόκειται για καμιά σπουδαία καυτή έδρα. Έτσι, αλλά οι ομάδες οι μεγάλες παραδοσιακά δυσκολεύονται εκεί και νομίζω ότι οι αποδόσεις αδικούν λίγο την Ουντινέζε, που δεν είναι πολύ κακή ομάδα. Έτσι. Οπότε το άσοχη που βλέπω εδώ πάνω από δύο προφανώς είναι. Νομίζω ότι βάση αξίας αξίζει απέναντι στην Νάπολη, που έχω δηλώσει και επανελειμμένως ότι φέτος με Μαντζελόνι δεν με γεμίζει το μάτι. Ναι. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, από όλα τα υπόλοιπα στην Ιταλία, το Ουντινέζε Νάπολη δεν διαφωνώ στο σκεπτικό σου. Πιο πολύ το βλέπω στο over, εγώ, να πω την αλήθεια. Για την Νάπολη, λες. Ναι, για την Νάπολη, στο Ουντινέζε Νάπολη. Πιο πολύ το βλέπω κατ' over, αλλά διάφωνο. Δηλαδή, μα τελειώσει 2-1, 3-0. Δηλαδή, μπορεί να ξέρω 3-1. Ναι. Μπορεί και ένα 2. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μπορεί να κερδίσει η Νάπολη, έτσι. Ναι. Πιο πολύ με το over πάω εγώ. Γκολ για τη Ρεάλ αυτή τη στιγμή. Στο 71 με Μαρσέλο μειώνει η Ρεάλ 1-2. Για να δούμε αν θα γίνει ανατροπή. Ναι, συνήθως ξέρεις, μετράει το πρώτο τέρμα να μπει. Ναι, μετά. Τώρα εντάξει, έχει γύρει το γήπεδο. Είναι αλήθεια, το περιμένα λογικά. Έχει γύρει το γήπεδο. Η Ρεάλ τώρα πια έχει 20 λεπτά. Αυτά τώρα είναι, ξέρεις, ευκαιρίες στα live αυτά, Δημήτρη. Δηλαδή τώρα στο 70. Κοίταξε, τα ήταν σε άλλες περιπτώσεις, νομίζω. Γιατί φετινή Ρεάλ δυστυχώς. Ναι, δεν πολύ πήθη, αλλά πάλι όμως είναι Ρεάλ, ρε φίλε. Είναι Ρεάλ. Δηλαδή τώρα, ναι, ναι. Κάτι, τώρα βλέπω εδώ, ας πούμε, σε εταιρεία το δίνει 3,60-3,70 παίζεται ο Άσος. Δεν είναι και το δωράκι το τρομερό, αλλά εντάξει. Τώρα έχει, είναι τόσο. Τώρα στο 1-2, στο 1-2. Ναι. Αλλά έχει ακόμα 20 λεπτά. Έτσι, ναι. Γεμάτα, δηλαδή με καθυστέρηση έχει 20 λεπτά. Και είναι Ρεάλ, ξέρεις ότι ανά λεπτό θα κάνει φάση τώρα. Ναι. Να, τώρα πάλι, ας πούμε, είναι στην επίθεση. Μπενζεμά, δεν το. Εντάξει. Πάλι είναι στην επίθεση. Τώρα βέβαια θα βάλω να δω λίγο Chelsea United. Τώρα εντάξει, ας και. Εντάξει, Ζάτση, γυρίστε το λίγο, σας παρακαλώ, να δούμε λίγο το ντέρμπι. Εντάξει. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Αλλά το ντέρμπι μας και τώρα, το Chelsea Manchester. Καλά, δεν το συζητά. Από κάποια άλλα από τα θέματα, είδες κάτι, Δημήτρη, σου άρεσε κάτι? Εντάξει, είναι πιο περιφερειακά. Μην μου πεις για Φενέρ, έτσι, ναι. Φενέρ έχει διαγραφεί. Όχι, okay, είδες, πήγα να πω Τουρκία, αλλά ναι, δεν είναι. Η Φενέρ έχει διαγραφεί. Ναι, η Φενέρ, κοίταξε, άμα κάνει κανένα σερί που λέει ο λόγος. Μπορεί, ναι, μπορεί, ναι, αλλά τώρα όχι, δεν είναι με τίποτα. Ναι, όχι, εντάξει, στην Ελλάδα μου αρέσει το άντερ στο ΑΚΑ, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ομάδα της Πανιόνιου. Τώρα βέβαια ξεκινάει το παιχνίδι στις 4, σε κανένα μισάωρο, όσον αφορά βέβαια τα ελληνικά παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και τον Παζιά να βλέπω να κερδίζει τον Πανετολικό. Είναι η διάδα από Ελλάδα, αν θέλεις, ναι. Έτσι, σήμερα. Αυτά πάνω κάτω, δεν βλέπω κάτι. Το γαλλικό το πρωτάθλημα έχει δύσκολα παιχνιδιά. Έχουμε, να πούμε, το ντεμπούρτο του Ανρί στην Μονάκο. Έχει πολλά προβλήματα στο ντεμπούρτο του Γάλλος. Και στο Στρασβούργο νομίζω ότι δεν έχει εύκολο έργο. Οπότε και στη Γαλλία δεν κρατάω κάτι. Από την τριάδα που βγαίνει είναι, όπως είπαμε, η ομάδα της Βαλένθια, η Newcastle, και από εκεί πέρα παίζουμε έτσι πολύ κοντά στο over της Bournemouth με την
Southampton. Μ' αρέσει, είπαμε, και το under του Παναθηναϊκού, αλλά θα κρατήσω το over της Bournemouth Southampton, οπότε έχουμε δύο αγγλικές μέσα στην τριάδα και τον Άσο της Βαλένθια κόντρα στην Αγγλικές. Εγώ να πω από τα υπόλοιπα τα θέματα λίγο έτσι που έκανα την αναζήτηση. Έχουμε κοίταξα... τίποτα Ολλανδία. Φυσικά κοίταξα την αγαπημένη μου Ρετχόβεν, έτσι, που παίζει με την Εμεν. Το over 3,5 περίπου στο 1,55-1,60 το βρίσκεις. Νομίζω είναι μια καλή επιλογή, έτσι, για ένα μικρό χαλαρό δελτιάκι. Αν ήταν εκτός μπορεί να το συνδύαζα με κάτι, αλλά στην έδρα της μπορεί να το πάει και χαλαρά, να κάνει κανένα 2-0, ξέρεις, και να, μετά να πάει πολύ χαλαρά, γιατί και ο αντίπαλος, εντάξει, δηλαδή από εκεί την άποψη δεν το πρότεινα, με τη λογική ότι μπορεί να κάνει και 2-0 στο 10 και να κάτσει. Μπορεί βέβαια να κάνει και 0-7 και 7-0 να κάνει, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία σκοράρει. Εντάξει, εγώ κάπου θα την προτιμήσω να την βάλω το over 3,5, να πω την αλήθεια. Ναι, αφού μια ομάδα μας δικαιώνει, έτσι, σωστό, δηλαδή σωστό, σε ένα προκειμένη περίπτωση, είναι υποχρέωση. Ναι, σωστό. Και απ' την άλλη λίγο με άρεσε, δεν με ενθουσίασε να πω ιδιαίτερα όμως, αλλά ίσως να το βάλω σε ένα δελτιάκι, το over στο Ζυρίχη Young Boys. Ναι, ίσως καλά, ναι. Και αυτό να το βάλω λίγο. Μπορεί Young Boys, μόνοι Young Boys να, σωστό, να το γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό. Ότι μπορεί μόνο να το βγάλει, οπότε ίσως να το βάλω σε κανένα, όχι μάλλον ίσως, σε ένα δελτιάκι θα το βάλω και αυτό. Το over της Ζυρίχης με τη Young Boys. Έτσι. Αυτά γενικά κι εγώ, δηλαδή επέλεξα κι εγώ κάποια μεγάλα πρωταθλήματα, δεν μπήκα σε μια λογική μικρή. Γιατί έχει ξεκινήσει και το NBA και πρέπει να δούμε και από εκεί τι γίνεται. Έτσι, δηλαδή έχουμε και από εκεί να... δεν είχαμε, έχουμε την μπάλα, έχουμε και το μπάσκετ τώρα ξεκινάει να βγάλουμε τα... Και είναι και σε ώρες δύσκολες στα μάτια. Δυστυχώς. Άσε, χθες το βράδυ έχασα. Χθες το βράδυ, να πω έτσι και τους φίλους, παίζω το over στη Νέα Ορλεάνη το μάτς με Σακραμέντο. 250 από ό,τι πήγε, δεν ξέρω εγώ, 260-270. Παίζω το over 2 πάνω από στο live τώρα, έτσι. Πάνω από 2,32 στο Cleveland Dallas που βγήκε αυτό. Και παίζω το Μιλγόκι με την Ιντιάνα 2,19,5. 2,19,5. Ναι. Το ημίχρονο ήταν καλό. Έτσι. Το ημίχρονο ήταν καλό. Ναι. Έτσι. Τρίτη περίοδο πήγε ψιλοχάλια. Λέω εντάξει, το χασά. Το άφησα, δεν το σκέφτηκα καν. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδο. Περνά κανένα δύο λεπτά, δεν πέτυχε μου καλά. Λέω εντάξει, το αφήνω. Και τελείωσε 2,19. Τελείωσε 2,19. Δηλαδή 118-91 τελείωσε. Σαν αυτικά το over, έτσι. Ναι, και στο μπάσκετ. Απίθανο, δηλαδή, ναι, εκεί ναι, που λέει, ναι, ρε παιδί μου, έχουμε χρόνο, ξέρω εγώ. Ναι, τελείωσε ακριβώς 2,19 πόντι τελείωσε. Τρελάθηκα, λέω, αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Μια ωραία βάλτε, κρυαδούλα, βάλτε μια βολή. Βάλτε μια βολή, ναι, βάλτε κάτι, ρε παιδιά. Αλλά τι να κάνω. Το πρωί το είδε στο παιχνίδι. Έτσι, τι. Σηκώθηκε στο πρωί και το είδα, ρε παιδί μου, το είδα. Κανονικά το παρακολούθησα. Δεν σηκώθηκα. 118-101 τελείωσε. Στο 2-19. Και το έπαιζα, ξέρεις τώρα, επειδή μέχρι να το βάλω το σημείο, ανέβαινε η απόδοση γιατί ξεκίνησε στην αρχή. Ξέρεις, είναι αυτό με τον μπάσκετ το κακό. Όταν παίζεις το live και βάζεις 2-3 μάτς, οι αποδόσεις σχετικά αλλάζουν γρήγορα γιατί πετυχαίνει καλά σε ένα μάτς. Εκεί είναι λίγο θέμα, ξέρεις, γιατί καθυστερεί να μπει το δελτίο, ας πούμε. Ας το πούμε έτσι. Και εκεί καμιά φορά μπορεί να την πατήσεις, δηλαδή να το ξεκινήσεις το 2-16, ας πούμε, το μάτς, και να μπουν δύο καλάδια και να στο πάει στο 2-19. Και εκεί την πατάς, ας πούμε, έτσι, ναι, την πατάς λίγο. Εμείς την πατήσαμε έτσι χθες με το Milwaukee, στο 2-19 τελείωσε, 2-19 εμείς το είχαμε παίξει. Εντάξει, τα άλλα βγήκανε βέβαια περίπατο, έτσι, δηλαδή... Ναι, έχει ευκαιρίες όπως ανέφερες, αυτά που βγήκαν όντως ήταν ευκαιρίες, αλλά πρέπει να... η τύχη είναι και σημαντικός. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα. Και είναι και αρχή, μου, εντάξει. Είναι και αρχή, οπότε λες, το πάμε χαλαρά λίγο τώρα στο NBA να δούμε τι γίνεται, πώς κινούνται οι ομάδες. Εντάξει, κάτι ομάδες τώρα για over τις έχουμε βγάλει ήδη τώρα. Νέα Ορλεάν είναι μόνο over. Χθες έβαλε 149 πόντους. Εντάξει, βάζει τρώει. Είναι η Ντόρμουντ του μπάσκετ. Αυτό, ναι, είναι πολύ εύστοχη και πίσω, και πίσω όντως δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μέχρι και τα γραμμένα τους έβαλε, ξέρω εγώ, 129. Ναι, 129 τους έβαλε, εντάξει. Οπότε είναι ευκαιρία, ναι, ναι. Ειδικά τώρα στο ξεκίνημα που ακόμα ίσως η Μπουκ να μην είναι τόσο διαβασμένη.
έτσι. Κοίτα, με λίγη μελέτη κατάλληλη μπορεί να πει κανένα δύο. Εγώ χθες είδα ότι δεν είναι τόσο διαβασμένη. Ναι. Κατή δίναν το Μιλγό και αρκετά ψηλά με την Ιντιάνα. Όχι ότι η Ιντιάνα δεν είναι καλή ομάδα. Δεν ήταν όμως εύκολο το εσύ. Δεν ήταν εύκολο σχετικά, αλλά αποδείχτηκε γενικά, εύκολα. Ναι. Δηλαδή εντάξει, το Μιλγό και αυτά τα μάτς θα παίρνει. Το είχε. Όπως, να σου πω κάτι, όπως κάνανε. Βρήκανε καλό μάλλον σημείο, έτσι, το διπλό του Hornets. Ναι. Ήταν καλό. Έτσι, και το είχε και καλά τιμή. Και κερδίσαν και εύκολα ναι, το ναι. Ορλάντο. Δηλαδή το βλέπεις, το βρίσκεις το διπλό στο 1,70 τη Σάρλοτ. Ναι, ναι, ναι. Γενικά δηλαδή, ακόμα και αυτοί ψάχνονται. Να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα. Ψάχνονται και αυτοί. Όχι, να είναι δουν. Και το πρωτάθλημα σταματεί τέτοιο, έτσι, δηλαδή είναι και στο ξεκίνημα. Οπότε μπορεί η αναμέτρηση που πιστεύεις εσύ πολύ να σε δικαιώσει και με 30 πόντους διαφορά όπως η Σάρλοτ χθες, ή να έρθει η έκπληξη. Είναι ή του ύψους ή του βάθους, ναι. Νομίζω τα περισσότερα παιχνίδια στο ξεκίνημα του NBA, ή θα σε δικαιώσουν ή θα χάσει το φαβορί όπως έγινε προχθές για το Houston, έτσι, από και, και τα over χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, βγαίνουν σχετικά εύκολα. Δηλαδή το Milwaukee το ανοίξαν εταιρείες στο 2.17, βγήκε έστω και δύσκολα. Πώς ξέρω τώρα, τη Utah με το Golden State το ανοίξαν στο 2.19-2.20, το match πήγε στο 2. Έχουμε εγώ στο Trafford. Ναι, 1-1. Πω, 1-1. Έλα, ρε. 1-1, μεγάλη United. Η μεγάλη United. Στο 54 είναι. Πω, θα ρίξουν μια τυφεκιά τώρα, μου φαίνεται, στο διπλό. Στο είπα, το match πάει καλά. Ναι. Για να δω τώρα λίγο ξανά. Λούξο, η Σέντρα. Δεν διώχνουν καλά. Ο σουτ δεύτερο του Λουκάκου. Σέντρα μετά. Πολιορκία ήταν εκεί. Δεν διώξαν καλά τη Τσέλσι. Το σουτ. Γκέλες ξανά. Που ήταν λίγο περιπετειώδες. Αν δεν κάνω, ήταν ο Μαρσιάλος χώρερ. Μάλιστα. Εγώ πάντως το έδωσα. Για να μην λέτε, παιδιά, εγώ το έδωσα στην εκπομπή. Στο Facebook, όσοι είστε φίλοι μου. 1-2 το είπα. Το σκορ. 1-2 το είπα τελικό. Να ξέρεις. Εγώ το βλέπω άσχημα στα μάτια, να σε πω την αλήθεια. Εγώ το 4-2. Μαρσιάλ είναι ο σκόρερ, έτσι. 1-1 λοιπόν για τη United. Τώρα να σου πω την αλήθεια, τώρα στο διάλειμμα θα παίξω ένα διπλό. Θα το ρίξω μια τυφεκιά διπλό. Αλλά ανεβάσει απόδοση ταξίδι, έτσι παρόλο. Εντάξει, το έδωσα και 1-2, δεν γίνεται. Μπορεί να δικαιωθούμε. Ναι, όντω πρέπει να. Το Real, η Real είναι στο 1-2. Δεν κουνιέται και κάτι ιδιαίτερα. 1-2 το παιχνίδι. Να δούμε. Αυτά. Όσον αφορά έτσι, τη σημερινή τέτοια, σε αφήνω να πάω να δεις την. Να πούμε αύριο πάλι. Σωστό, να σε αφήσω να δεις τη Ρώμα. Καλή νίκη να έχουμε. Έτσι. Οπότε τα λέμε και πάλι αύριο, καλή, Δημήτρη. Καλή επιτυχία σε όλους. Τσάου, τα λέμε, bye. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά για τον Δημήτρη. Όταν έκανα μια κουβεντούλα έτσι, γενικά για τα σημεία τα δικά του και ανάλυση γενικότερα. Μασιά λοιπόν στο 55-1-1 Chelsea United. Ισοβαρίζει ομάδα τη United, η οποία και πάλι θέλει να βγει μπροστά. Η μπαλιά στο Λουκάκου είναι δυνατή. Συγγνώμη, δεν θα την προλάβει ο Λουκάκου. Το Real Madrid's Levante παραμένει εκεί το 1-2, έτσι, για την ομάδα της Levante. Με τη Real να πιέζει, γενικά δηλαδή, πιέζει πάρα πολύ, αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Η United νομίζω ότι μπορεί να κερδίσει κάτι σήμερα από αυτό το παιχνίδι. Κάτι παραπάνω από το 1-1. Άλλωστε είπαμε έτσι, 1-2 το δώσαμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό να πω Black Merlitz 2-1 λίγο πριν το φινάλε στην Αγγλία. Στις Βάιτε Λίγκ Αρμίνια Μπίλεφερντ Γκόιντε Φιρτ 2-3 το παιχνίδι. Από 2-0 ημίχρονο 2-3 έχει γίνει. Χάιντενχάιμ Μάδερμπουργκ 2-0. Χωρίστε Κιέλ Κολονία 0-1. Λέω λίγο τώρα τα σημαντικά παιχνίδια, έτσι τα γνωστά. Λοιπόν, Ρεάλ Λεβάντε είπαμε 1-2. Για Τζεμπιλική Αδάνα Σπορ 0-0. Chelsea United 1-1 είναι το παιχνίδι. Λοιπόν, πάρα πολλά έχουν ξεκινήσει επίσης αναμετρήσεις σε χαμηλότερες κατηγορίες, σε διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο δυνητικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, να πιστεύουμε εδώ Λίμπερο 104, Γκουρούτς Γειτονιάς. Είπαμε λίγο τις κάναμε λίγο τις αναλύσεις και τις προτάσεις και με τον Δημήτρη. Η δικιά μου πρόταση, εκτίμηση, είναι το διπλό της Dortmund στο Στουτγκάρδη, το over 3,5 στο Μπαρτσελόνα Σεβίλη και το over στο Huddersfield Liverpool.
Ο Δημήτρης απ' την άλλη έμεινε στον άσο της Newcastle, στο over στο Bournemouth Southampton και στον άσο της Valencia. Έτσι, ως τα πιο πιθανά, πιο πιθανές επιλογές. Τώρα είδαμε και κάποια άλλα παιχνίδια. Ο άσο Leverkusen παίζεται πολύ. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ και το διπλό και το over 3,5 στην Eindhoven και το over στη Ζηρίχη. Chelsea Manchester United στο 1-1 και την για τον Μάτα. Στην Real δεν έχει αλλάξει κάτι. Νομίζω ότι κερδίθηκε και γκολ για τη Real πριν από λίγο. Δεν έχω εικόνα. Να πω την αλήθεια: 1-2 το παιχνίδι στο 93. Βρισκόμαστε εκεί με 4 λεπτά καθυστερήσει. Τελειώνει το match. Η Real, η οποία θα κάνει γκέλα. Το θέμα είναι αν θα κάνει γκέλα 2 βαθμών ή 3. Έτσι. Στη βαθμολογία η Real είναι στου 14 πλέον. Η Αλαβές είναι πρώτη με 17, Σεβίλη 16, Μπαρτσελόνα 15, Ατλέτικο 15. Η Ρεάλ θα είναι στους 14 με ένα παιχνίδι περισσότερο. Το Λεβάντε πάει στους 13. Έτσι. Λοιπόν, περιμένω λίγο να δούμε τελικό τώρα εδώ από τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την το Λεβάντε ή την Λεβάντε όπως θέλετε. Η Μάτζε που θα δει να βγει στην επίθεση. Καλά παίζει United σήμερα. Πριν ο Νταβίδ Λουίζ βέβαια έχασε μια πολύ μεγάλη φάση για την Τσέλσι. Τελικό λοιπόν ήταν για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ρεάλ Μαδρίτης Λεβάντε 1-2. Τελικό αποτέλεσμα. Γκέλα μεγάλη και πάλι για την ομάδα της Ρεάλ, η οποία πέφτει στην 5η θέση με 14 βαθμούς. Το Λεβάντε ανεβαίνει στην 7η με 13. Έτσι. Γκέλα λοιπόν για την Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο τι παιχνίδια έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Να δώσουμε λίγο κάποια αποτελέσματα. Τελικό λοιπόν είπαμε Real Madrid Levante 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Τελικό επίσης έχουμε στο Blackburn Lynch 2-1 τελικό. Πάμε να δούμε λίγο Zweite Liga που έχουμε τελικό. Armenia Bielefeld Greuther Fürth 2-3 από 2-0 ημίχρονο. 2-3 έληξε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα. Τα άλλα παιχνίδια τα οποία έχουμε τελικά στην Zweite Liga είναι Heidenheim Magdeburg 3-0, Holstein Kiel με την Κολονία 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Δεύτερη Φιλανδίας να δώσω τελικά Haka Helsinki 04 5-0, FC KTP με την Γιάρο 0-0, Χιφ Helsinki με την Κόκολα 2-1, Γιοβασκύλα Κατζάνι 1-2 τελικό αποτέλεσμα στην δεύτερη Φιλανδίας. Λοιπόν, στους νέους στην Ιταλία Φιωρεντίνα Ίντερ στους νέους θυμίζω 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Ρωσία τελικό αποτέλεσμα Ουράλ Σαμάρα 1-1 τελικό αποτέλεσμα στη Ρωσία. Ουκρανία τελικό αποτέλεσμα Μαριουπόλ Ζόρια 3-2 τελικό αποτέλεσμα και εκεί λοιπόν αυτό 3-2. Τι άλλα τελικά περιμένουμε. Τελικό επίσης δεύτερη Φιλανδία σε Κένας Ούλου 3-2 τελικό αποτέλεσμα. Ρεάλ Μαδρίτης Λεβάντε είπαμε 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Σουηδία λίγο από το φινάλε Μάλμε Χάμαρμπι 2-1 και εδώ είχαμε ανατροπή. Πάει να γίνει ανατροπή μάλλον. Έτσι. Στην Τουρκία στο 90 και Τζεμπιλική Αντανασπορ 0-0. Περιμένουμε τελικό και εκεί. Πιο κάτω μετά έχουμε μια παιχνίδια τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Στο κύπελο Αγγλίας Ντάνστον με την Γκέις και είναι στο 0-3. Έτσι. Λοιπόν Κίνα, πάμε να δούμε λίγο. Μάλλον Δανία τρίτη κατηγορία Κλέρεμπουλ με την Όντερ είναι στο 2-1 αυτό το παιχνίδι. Στην Ινδονησία Μαντούρα United με την Τζαγιαπούρα 0-1, Περσβίπ με την Σουραμπάγια 1-2 η αναμέτρηση. Στο 70 είμαστε το Chelsea Manchester United πάντα το 1-1. Στο Μαυροβούνιο γκολ έχουμε στο Ίσκρα Ζέτα 0-2 μόνο. Δεύτερη Ρωσίας Σπαρτάκ Μόσχας 2 με την Τσερτνάνοβο Μόσχας είναι στο 0-1. Λοιπόν Κίνα στο 65 βρισκόμαστε εκεί στην Κίνα, ενώ έχει ένα φάουλ τώρα η Τσέλσι, για να το δω λίγο, βγαίνει το χέρι μπλοκάρι.
Στην Κίνα βρισκόμαστε 66, Λιφάν Χεμπέι 1-3, Γκουανζού Μπεϊτζίν 3-0, Γκουινζού με την Νταλιάν 2-0, Σεντόγκα με την Ταϊντζίν 1-0, Σανγκάι με την Ταϊντζίν Γκουαντζάν όμως 1-1, και επίσης έχουμε την Αντόγκα με την Τσανγκάν στο 1-0. Σλοβακία Σπάρτακ Τράνσβα με την Σένιτσα στο 2-1. Λοιπόν, πιο κάτω, για να δούμε γκολ για τη United. Μαρσιάλ ο σκόρερ και πάλι για τη United. Μαρσιάλ 1-2 για τη μεγάλη Manchester του United. 1-2 λοιπόν, με Άντωνη Μαρσιάλ να είναι ο σκόρερ, να κάνει 2 τα δικά του τέρματα και 2 της United εκεί στο πεταλάκι βέβαια όπου είναι η της United. 1-2 λοιπόν με Μαρσιάλ. Για να δω λίγο ξανά την αρχή της φάσης. 1-2 από τη δεξιά πλευρά. Ωραία η κίνηση εκεί από τον, για να δούμε, εκπληκτική παλιά του Πογμπά στην άλλη πλευρά, στην αριστερή, και ασύλληπτο σούτ του Μαρσιάλ. Βέβαια ο Μάτα ξεκινάει όλη τη φάση, ανοίγει ωραία. Ράσφορ τελικά ήταν που έκανε την μπάσα. Μαρσιάλ με τη μία στην αριστερή γωνία. Πάρε να έχεις 1-2. Ο Λουκάκου ήθελε μπάλα, αλλά Λουκάκου εκεί που το έστειλε ο Μαρσιάλ την μπάλα να σε δώσει. 1-2 λοιπόν. Ενώ ετοιμάζε και Ερέρα ο Μουρίνιο, ο οποίος πολύ ήρεμος για το 1-2 της United. Με δύο γκολ του Μαρσιάλ λοιπόν η United προηγείται 1-2 της Chelsea. Μεγάλη ανατροπή στο Stamford Bridge. 1-2. Στη Λευκορωσία, Μίνσκ, Δυναμό Μίνσκ, το ντέρμπι του Μίνσκ. 1-2. Βουλγαρία, Σλάβια Σόφιας, Σεπτέμβρη Σόφιας. 2-0. Στην λοιπόν, θα δούμε εδώ γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια, παιδιά. Στην τρίτη Γερμανία, να τα δώσω λίγο για τα ημίχρονα. Φορτούνα Κολονία, Σέρετζι Κόντμπους 2-0. Χάλεσερ, Ουντερχάκιν 0-0. Καζισλάουτεν, Ούρτιγκεν 1-0. Σάνενχοφ, Μέπεν 0-0. Λότε, Όσναμπρουκ 0-0. Μόναχο 1860 με την Braunschweig στο 0-0 στην τρίτη Γερμανία, σε αυτά τα παιχνίδια. Έτσι. Λοιπόν, Ελλάδα, Άντε 19, πας για ένα πανετολικός 0-0. Τρίτο γκολ για τη Σπάρτα Τράβνα στην Σλοβακία. Σπάρτα Τράβνα, Σένιτσα 3-1 για αναμέτρηση. Δεύτερη Ρωσία, ημίχρονο, Σινίκ, Ερτζένια 0-0. Σλοβακία, Μούρα, Ρούνταν 1-1. Λοιπόν, τρίτη Σουηδίας, Νίκο Πίνκς με την Καρλσταντ United 1-1. Σάντβικενς με την Ουμέα 0-0. Λούτς Κουσβάρνα 1-0. Στην τρίτη Σουηδίας, δεύτερη Αυστρίας, Βάκε Ρίσμπουργκ 2 με την Κάφεμπεργκ στο 1-0. Το παιχνίδι λίγο πιο κάτω, πάρα πολλά, πάρα πολλά παιχνίδια. Κροατία, τώρα ξεκίνησε το Ρούντες Οσιγεκ, τώρα ξεκινά τα υπόλοιπα, όπως και το Παναθηναϊκός Πανιώνιος και το Ρώμα Σπάλ. Έτσι. Θα είναι κοντά σας ο Κώστος Τσίπιος για να σας δώσει τη συνέχεια των αγώνων. Τελικό να πω εγώ και Τζεμπελική με την Άδανα Σπορ στο 0-0, τελικό αποτέλεσμα. Θα σας δώσει συνέχεια ο Τσίπιος, αλλά μάλλον μπορεί να κάτσω κι εγώ ο Τσίπιος, γιατί είσαι λίγο κάλτσα. Να κρατήσω το 1-2 της United. Είσαι λίγο κάλτσα. Ναι, ξέρω, εσύ το θες τώρα για τη Liverpool το διπλό, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι ξυπνάει το θηρίο. Ξυπνάει το θηρίο και το έργο θα το ξαναδείτε, όπως το είδατε με την, το είδε η Arsenal παλιά πριν χρόνια. Ήσουν μικρός τότε, δεν θα θυμάσαι. Και η Arsenal ήταν 12 βαθμούς μπροστά, αλλά στο τέλος αλλού πήγε πάλι η κούπα. Άμα ξυπνήσει το θηρίο, θα τρέχετε όλοι. Και φαίνεται ότι ξυπνάει σήμερα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κουπόνι στοιχήματος και στην εκπομπή. Ναι, ο φίλος Αργύρης λέει μόλις έγινε 1-2. Το δώσαμε, το είπαμε παιδιά, 1-2. Έτσι, 1-2 το δώσαμε το ματσάκι σήμερα. Το δώσα, Τσίψιος. Εδώ θα μείνει, να ξέρεις. Αλλά θα δω τώρα, θα κάτσω εδώ γιατί είσαι λίγο, είσαι κάλτσα.
Είσαι λίγο, γιατί αυτό θα κάτσω εδώ πέρα να το βλέπω λίγο το ματσάκι, να κρατήσουμε το, το διπλό. Έτσι. Λοιπόν, 0-4 έκανε γκέσχε μέσα στην Dunston, όχι του παλιού παίκτου Άρη και του Ολυμπιακού, Dunston TSA. Τώρα έχει και διάφορα, αλλά έχει να πει πράγμα τσίψιο, πολύ πράγμα. Πολλά ματς να τα βάλει σε μια σειρά, γιατί κινδωνησίες παίζουν εδώ και μαυροβούνια. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, εδώ την ίδια ώρα, 2 με 4, ο Κουρίτσιο Γιονάς, μόνο στοίχημα στην ενότητα αυτή του Λίμπερο. Ας ελπίσουμε να πάνε καλά οι προτάσεις μας οι σημερινές, έτσι για, την, για το βράδυ, να, τα, να έχουμε έτσι καλά αποτελεσματάκια και όλοι φυσικά, όλοι μα όλοι να πάρουν λεφτά στις τσέπες τους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά μέχρι τις 7 θα είναι εδώ ο Κώστος Τσίπιος, ο οποίος θα έχει φυσικά όλα τα πάντα με το στοίχημα. Να πω ότι χορηγός αποτελεσμάτων είναι η Goalbet, στο, εδώ στην ενότητα του Λίμπερο. Με στοίχημα λοιπόν, πολύ, πολλά παιχνίδια στοιχήματος έτσι εδώ πέρα, και φυσικά ενημέρωση και για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα. Έχουμε στις 5 θα υπάρχει ενημέρωση από τον αγώνα του Αμαρουσίου με τον Ηρακλή, Α2 πρωτάθλημα, που ο Ηρακλής ξεκίνησε καλά, το θέμα είναι να συνεχίσει και καλά μέχρι το τέλος. Και στις 6 φυσικά πάω Προμηθέας σε περιγραφή του Νίκου Μοσχοβίτη. Επίσης στις 7 έχουμε φιλικό δοξαδράμα Ηρακλής, ενημέρωση και από εκεί φυσικά, και πάντα βέβαια ενημέρωση εδώ από όλα τα παιχνίδια στην Super League Α1, Α2 μπάσκετ, τα πάντα εδώ στο Λίμπερο 107.4. Λοιπόν, εγώ χαιρετώ, τα λέμε και πάλι αύριο 2 με 4, Κώστας Τσίπιος εδώ μετά το απαραίτητο δυνητικό διάλειμμα.